Τώρα, τα δύο, γιατί δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στην περίπτωση, στην πάρα πολύ σημαντική περίπτωση. Κοιτάξτε τώρα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ας το πω και αυτό σε ερυπείο οφθαλμού δηλαδή. Στα Ηνωμένα Έθνη πληροφορούμαστε από τη Μιλιέ τη σημερινή. Ετοίμασαν ένα σχέδιο με από πέντε άρθρα, συγκείμενο, επίλυσης του Κερκούκ, στο οποίο, κύριε Χούντα, δίδουν στη μειονότητα των Τουρκομάνων με το 12% συγκυριαρχικά δικαιώματα και αυτονομία. Τι σας θυμίζει αυτό? Δεν σας θυμίζει το σχέδιο 1? Δεν σας θυμίζει τη Ζυρίχη? Έτσι έγινε η Ζυρίχη. Λοιπόν, αυτοί οι Τούρκοι είναι ένας περιούσιος λαός και 12% έχουν συγκυριαρχία και είναι αυτόνομοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εξωφρενικό, κύριε Χούντα. Γι' αυτό λέμε τι θα συμβεί στη Θράκη μεθαύριο. 12% με τα Ηνωμένα Έθνη. Το 12%. Λοιπόν, το ίδιο συνέβη και με τους, στην Αλεξανδρέτα, το ίδιο συμβαίνει παντού, που τέλος πάντων πραγματικά είναι περιούσιος λαός. Και δεν ξέρω αν μεθαύριο, και εμείς δεν το δούμε, δεν θα ζήσουμε. Αλλά δεν ξέρω, ύστερα από 60-70 χρόνια στο Βερολίνο, αν τυχόν οι Τούρκοι θα ζητήσουν συγκυριαρχία του Βερολίνου. Και δικαιωθεί ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ο οποίος έκανε εκστρατεία προς την Γερμανία. Άλλωστε η γελιογραφία τότε του Τουρχάν στην Μιλιέτ, η περίφημη αυτή γελιογραφία, η πρόγονή μας και εμείς, έλεγε τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, ο οποίος με τα άλογά του πήγαινε πάνω στο άλογό του, στο άτι του, το άσπρο, και με το στρατό του πολιορκούσε την Βιέννη, δηλαδή την Ευρώπη. Και εμείς, λέει, ήταν ο τότε Τούρκος πρόεδρος ο Ζαλ, με το μπεγλέρι του, καθόταν έξω από την πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, υπομονή, υπομονή, θα πέσει. Αυτό. Λοιπόν, κλείνοντας αυτήν την σημερινή μας συζήτηση, θέλω δύο πράγματα να πω. Το ένα είναι για μια εξαίρετη θεατρική παράσταση, ήμουν τυχερός που την είδα και την απόλαυσα. Είναι οι απάχυτες των Αθηνών, του αξέχαστου του Νίκου Χατζιαποστόλου, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η μουσική επεξεργασία και η ενορχήστρωση είναι από τον Γιώργο τον Κατσαρό, και η σκηνοθεσία αναφέρεται στον Ισίδωρο Σιδέρη. Είναι μια σκηνοθεσία εξαιρετικά εντυπωσιακή, είναι εμπρεσιονιστική με όλη τη σημασία της λέξης, όπου το παιχνίδισμα των φωτισμών είναι πραγματικά, αν θέλετε, εξαιρετικό και από πλευράς χειρισμού των φωτισμών, αλλά γενικότερα η όλη ερμηνεία είναι πρωτοποριακή. Και θα ήθελα να επισημάνω και μερικούς έτσι από τους στη διανομή που γίνεται από αυτούς που ενσαρκώνουν τους ήρωες, τους ρόλους δηλαδή, το γνωστό πρίγκιπα, να πούμε, τον Απάχη, που είναι ο κύριος Σιγαλός και ο κύριος, τον οποίο έχω δει, και τον κύριο Στεφάνου, είναι δύο, τον Καρούμπα, τον Απάχη, που είναι επίσης δύο, ο Χάρης Αδριανός και ο Ζαφίδης Σουκού Τηλιάρης, που είχα την τύχη να τον δω, ο Καρκαλέτσης, ο Απάχης, ο Αντώνης Καλογύρου και ο Άρης Τραμπαλίκας, ο Παραλής, ο Ξενοφών, ο Άγγελος Παδημητρίου και ο Μενέλαος Χαζαράκης, τον οποίο εγώ παρακολούθησα στην εκπομπή, και βεβαίως θέλω να τονίσω και την Αρετούσα, Παραλή, αδελφή του Ξενοφόντα, όπου μεταξύ άλλων ήταν και τώρα Χατζηγιάννη, εξαίρετη αυτή ηθοποιός, και όχι μόνο βέβαια ηθοποιός, που είχα την χαρά να την απολαύσω. Λέω την παράσταση αυτή, κυρία Χούντα, διότι οι πληροφορίες είναι πραγματικά είναι πολύ θλιβερές. Η διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, διαλόγος οικονομίας, θέλει να κλείσει το Ακροπόλ. Να κλείσει δηλαδή την σκηνή οπερέτας. Και όπως ξέρετε, η ελληνική οπερέτα και το μουσικό γενικότερα θέατρο είναι συνυφασμένο με ένα κομμάτι του πολιτισμού και της ιστορίας μας, και είναι εκείνο το οποίο έχει και μια μεγαλύτερη επαφή με το πλατύτερο κοινό. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχουν
με ποια λογική εισηγούνται την κατάργηση ολόκληρου αυτού του θεάτρου, το οποίο είναι εξοργιστικό. Δηλαδή, μάλιστα είναι εξοργιστικό αν τυχόν κανείς λάβει υπόψη του, όπως μου έθωσαν υπόψη, κάτι τεράστιους μισθούς και αποζημιώσεις που παίρνουν κάποια μέλη στη διοίκηση της ελληνικής λυρικής σκηνής. Πιστεύω ότι ο Υπουργός Πολιτισμού, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος οξυδερκής και δίκαιος, θα το αποτρέψει την τελευταία στιγμή, ο φίλος Υπουργός Πολιτισμού, και εγώ πιστεύω ότι θα τον συναντήσω, θα το πω, και διαζώσεις δηλαδή, και θα βρεθούν κάποιοι να το μεταφέρουν, ότι θα είναι ένα ολέθριο λάθος, το οποίο θα χρεωθεί στα αρνητικά της κυβέρνησης. Καταλήγοντας σήμερα, κλείνοντας, και θέλω να επανέλθω και να κλείσω με κάτι που είχα πει και τις προηγούμενες φορές και τις δύο φορές διαδοχικά. Η κατάργηση των στρατευσίμων οπλιτών που μελετάται από την κυβέρνηση, που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση, να υπηρετούν τη θητεία τους στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία. Εδώ θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Αυτό το σημείωμα το οποίο έχω στα χέρια μου, μου το έχει δώσει ένας εξαίρετος φίλος, ο κ. Μεταξάς, ο οποίος είναι, έχει υπηρετήσει με μεγάλη έτσι, ευσυνειδησία στο εμπορικό ναυτικό και ιδίως στην, ο Ηλίας ο Μεταξάς, στην, στο επιβατικό κομμάτι, δηλαδή σε κρουαζιερόπλια. Είναι άνθρωπος φιλίστων, γράφει και την ιστορία και είναι έφορος στο μουσείο, το ναυτικό μουσείο της στον Πειραιά κάτω. Λοιπόν, ο οποίος μου επεσήμανε το γεγονός, εγώ δε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν αρκέστηκα σε ό,τι μου είπε ο κύριος Μεταξάς. Το συζήτησα με ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, και δικαιώνουν απολύτως, δηλαδή και οι αεροπόροι και οι ναυτικοί, αλλά και οι στρατιωτικοί το δικαιώνουν, δηλαδή οι στρατηγοί μου το λένε αυτό, ότι πραγματικά θα είναι ολέθριο να μην υπηρετούν, θα το πω εν συντομία γιατί είναι το σημείο πολύ λεπτομεριακό, να μην υπηρετούν, να είναι δηλαδή... στην αεροπορία και στο ναυτικό να είναι μισθωτή. Να μην είναι μισθωτή. Δηλαδή, πώς δεν είναι. Θα είναι μόνιμη μισθωτή. Λοιπόν, εδώ θα έρθει. Και δεν θα έχει εφέδρος. Λοιπόν, δεν θα έχει εφέδρος. Αλλά ωστόσο, πρόσεξε, λέει το εξής, ότι αυτοί που έχουν ναυτικό φυλάδιο. Αυτοί που θα πάνε. Στο στρατοξυράς. Μα το έχετε δει ποτέ σε αυτό? Δηλαδή να πάει να γίνει μουλαράς ποιος? Αυτός που έχει εμπειρία στα καράβια. Και να πάνε στα καράβια πρόσωπα τα οποία θα αμείβονται και τα οποία ενδεχομένως δεν θα έχουν καμία σχέση και ως ό,τι συνηθίζουν 7 χρόνια θα είναι εκεί επί θητεία. Εδώ επισύω έναν άλλον κίνδυνο. Στο βάθος του ορίζοντα υπάρχει η αλλαγή δομής του εθνικού στρατού. Αποδυνάμωση είναι αυτό. Τι κοιτάξτε, είναι. Κοιτάξτε, θα δείτε. Δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς με τους οικονομικούς μετανάστες, μην νομίζετε ότι θα μείνει εδώ. Θα δείτε, το επόμενο βήμα είναι θα έχουμε οικονομικούς μετανάστες στην αστυνομία και το μεθεπόμενο βήμα στο στρατό. Θα έχουμε στο στρατό. Οπότε θα επιστρέψουμε εμείς στους μισθοφορικούς στρατούς για τους οποίους η ιστορία μας, η εθνική μας ιστορία καταλογίζει τις ανίποτες νίκες, ήττες τις οποίες είχαμε. Αυτά τα ολίγα σήμερα. Πιστεύω ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να μην κάνει αυτό το βήμα της αυτοχειρίας ουσιαστικά του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας και να το σκεφτεί με λιφαλιότητα και με σοφροσύνη.